Ήρθε η στιγμή που φοβόμουν, η στιγμή της πασαρέλας. Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά και δεν θα πέσω. Παίνει αν ελπίζεις απλά ότι δεν θα πέσεις, δεν βάζεις και πολύ ψηλά τον πύχη. Πάμε όμως, σε πάση περιπτώσει. Κοριτσάρες μου, λάβετε θέσεις. Έρχεται η συμπαίκτριά σας. Παίνει, δώσ' τους να καταλάβουν. Δεν μπόρεσες, το πήρες το μαύρο. Πάλι καλά όμως, έβαλες και λίγο χρώμα. Όπα, παραλίγο. Που να βάζεις και κάνα 16 ποντο. Για να σε δω. Κουλτούρα να φύγουμε. Τι βλέμμα είναι αυτό καλέ. Αγαπημένη μου Πέννη, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από πάνω μέχρι κάτω. Πολύ ωραίο το μαλλί, αν και θα σου πρότεινα να το κουρέψεις λίγο πάνω από τον ώμο για να έχει καλύτερη κύλυνση. Πολύ ωραίο και το μακιγιάζ. Έχεις κάνει τρομερή δουλειά. Οι κρίκοι σου πάνε πάρα πολύ, παρόλο που κυκλινίζουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαύρο σακάκι, αλλά όχι σεταρισμένο με αυτό το φόρεμα. Παρόλο που το φλωράλ σου πάει, το χρώμα είναι φωτεινό, έχει και μια πάρα πολύ ωραία ριγέ ζώνη και πολύ ωραίο μήκος. Είναι ένα φόρεμα το οποίο δεν θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην περίσταση στην οποία έχει σκεφτεί. Τα μποτάκια δεν μου ταιριάζουν πάρα πολύ, όπως και ο φάκελος. Γενικά όμως είσαι πάρα πολύ όμορφη και λαμπερή. Φυσικά και θέλετε να ξαναβείτε την Πέννη. Α, τώρα στο τέλος μας χαμογέλασες. Κάτι είναι κι αυτό. Φιλί δεν έχει. Φιδωλή στο φιλί. Για πες μου τώρα, σου άρεσε η πασαρέλα? Η πασαρέλα ήταν άβολο για μένα, η αλήθεια είναι. Δεν πήγε όμως τόσο χάλια όσο περίμενα, δεν έπεσα ούτε μία φορά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και νομίζω ότι αν κρατούσε λίγα ακόμα, ίσως και να είχα χαλαρώσει τελείως. Νομίζω ότι η Πέννη τα πήγε σχετικά καλά στην πασαρέλα. Περίμενα να ήταν λίγο πιο ζωντανή. Δεν τη σκούντιξε. Αλλά δεδομένου ότι είχε τις φοβίες της, εντάξει, νομίζω ότι τα κατάφερε. Για να δούμε πόσο κόστησε στην Πέννη αυτό το σύνολο. Για το φόρεμα πλήρωσε 127 ευρώ, για το σακάκι 24,95, τα μποτάκια κόστησαν 79 ευρώ, η τσάντα 47, η κρίκη 24 και η αλυσίδα άλλα 6 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 307 ευρώ και 95 λεπτά και της έμειναν 42 ευρώ και 5 λεπτά.